Στρόφοι και στρόφοι, καλησπέρα. Να σας καλωσορίσουμε στην προεκλογική εκδήλωση της ΟΚΔΕ, της Οργάνωσης Κομμουνιστών Διεθνιστών Ελλάδας. Καταρχήν να πούμε ότι η ΟΚΔΕ είναι μια εργατική επαναστατική κομμουνιστική οργάνωση στο ρεύμα του επαναστατικού μαρξισμού, τροτσκισμού και της τέταρτης διεθνούς. Κατεβαίνουμε έτσι σε όλες τις εκλογικές περιφέρειες στις εκλογές της 21ης Μαΐου. Δίνω το λόγο στον Τρόφο Σαντινάδια για το πρώτο μέρος της εισήγησης. Η εκδοχή όπου τα δύο μεγάλα κόμματα θα όδευαν καμαρωτά προς τις κάλπες, εκβιάζοντας την ψήφο των εργαζομένων της νεολαίας και των φτωχών, είτε για μια κοινοβουλευτική σταθερότητα, είτε για μια προοδευτική κυβέρνηση του μικρότερου κακού, αντιμετωπίζει σήμερα σοβαρές δυσκολίες. Μάλιστα, όλα δείχνουν ότι βγαίνουμε από μια περίοδο, μια προηγούμενη πέτρινη εφταετία, που εγκαινιάστηκε από την προδοσία, παύλα πραξικόπημα του δημοψηφίσματος από το ΣΥΡΙΖΑ. Και η περίοδος η οποία ανοίγεται μπροστά μας, μας κρύβει μεγάλη αστάθεια, κρίσεις και εκρήξεις. Η κοινωνική έκρηξη που πήρε τη μορφή συνεπόμενων διαδηλώσεων με αποκορύφωμα την απεργία της 8ης Μάρτη, σιγόβραζε από καιρό. Το έγκλημα στα Τέμπη έδρασε ως καταλήτης για αυτό το ξέσπασμα, κυρίως γιατί φανερώθηκαν ξεκάθαρα οι εγκληματικές ευθύνες της κυβέρνησης της Νέας Δημοκρατίας. Αρχικά γιατί υποστήριξε και εφάρμοσε τις μαυραγωρίτικες και δολοφονικές ιδιωτικοποιήσεις, αφήνοντας ανεξέλεγκτη την εταιρεία Hellenic Train να ρημάσει στους σιδηροδρόμους. Δεύτερον, γιατί ευθύνεται για το ατελείωτο φαγοπότι το οποίο έγινε από τους εργολάβους και όποιους εκεί πέρα διόριζε, που άφησαν ανολοκλήρωτες τις συμβάσεις των έργων. Έπειτα, γιατί δίνει ασυλία σε κάθε λογής παρανομία, ενώ επέδειξε εγκληματική αδιαφορία μπροστά στις αμέτρητες προειδοποιήσεις και τα εξώδικα των εργαζομένων, που περιέγραφαν τις τραγικές ελλείψεις που θα οδηγούσαν σε τέτοια ακριβώς δυστυχήματα. Έβγαζε παράνομες στις απεργίες τους και τους κατηγορούσε ότι παρακολύουν την ομαλή λειτουργία της εταιρείας. Χάρη βέβαια στην κατακραυγή του κόσμου, κατέρευσε μία μετά την άλλη γραμμή άμυνας της κυβέρνησης, πρώτα για το τραγικό ανθρώπινο λάθος, ύστερα η αντισυνδικαλιστική προπαγάνδα η οποία εξαπέλυσε, μετά η προσπάθεια να βαπτίσουν τηλεδιοίκηση τον απαρχαιωμένο τοπικό χειρισμό που έδρευε στο σταθμαρχείο της Λάρισας, η παρέτηση Καραμαλή που αντί αυτή τη στιγμή να βρίσκεται στη φυλακή βρίσκεται στα ψηφοδέλτια και τέλος οι άθλιες συγγνώμες του Μητσοτάκη μαζί με μια επιχείρηση διάχυσης ευθυνών προς όλες τις κατευθύνσεις, υποστηρίζοντας κιόλας ότι δεν μπόρεσε να εξαλείψει διαχρονικές παθογένειες. Ο Μητσοτάκης βέβαια έχει διατελέσει 19 χρόνια βουλευτής, 3 χρόνια υπουργός στην κυβέρνηση Σαμαρά, 4 χρόνια πρωθυπουργός, ενώ ο πατέρας του Κωνσταντίνος Μητσοτάκης ήταν 58 χρόνια βουλευτής, 15 χρόνια υπουργός και 3 χρόνια πρωθυπουργός. Φυσικά, όπως καταλαβαίνουμε, το πολιτικό τζάκι το οποίο εκπροσωπεί είναι ο ορισμός διαχρονικής παθογένειας. Μέχρι στιγμής, μάλιστα, η ανεξάρτητη δικαιοσύνη που της ανέτεσε ο Μητσοτάκης να ερευνήσει την υπόθεση δεν έχει αγγίξει κανέναν ένοχο πέραν του τραγικού σταθμάρχη. Και μάρτυρες κλειδιά πεθαίνουν κάτω από υποτιτλούς συνθήκες. Θέσπισαν κιόλας νύχτα τροπολογία για το καταδίωκτο της Επιτροπής των Εμπειρογνωμόνων που διερευνούν την υπόθεση, για να μπορέσει φυσικά να προστατέψει προκαταβολικά αυτούς που τώρα μανιωδώς προσπαθούν να καλύψουν τις κυβερνητικές ευθύνες και τις ευθύνες της εταιρείας. Ακόμα και αν αυτές οι κινητοποιήσεις έκαναν τον κύκλο τους, η βουτιά στις δημοσκοπήσεις και για τα δύο κόμματα, και της Νέας Δημοκρατίας και του ΠΑΣΟΚ, δεν φαίνεται να μπορεί να αντιστραφεί. Το σενάριο για αυτοδύναμη κυβέρνηση έχει πετάξει από το παράθυρο και ο Μητσοτάκης, πληρώνοντας την αλαζονία που έχει επιδείξει όλο το προηγούμενο διάστημα, έχει ξεμείνει προς το παρόν από στρατηγικές. Τώρα, βέβαια, όλη η τετραετία του Μητσοτάκη και η επιπτώση συνολικά των μνημονιακών πολιτικών έχουν τραγικές συνέπειες στις ζωές των εργαζομένων, της νεολαίας και των φτωχών. Ένα εκρηκτικό μείγμα είχε ήδη συγκεντρωθεί. Αρχικά η ακρίβεια που έχει γονατίσει τους εργαζόμενους και χειροτερεύει διαρκώς. Η απώλεια μέχρι στιγμής αγοραστικής δύναμης στα νοικοκυριά με εισόδημα με 750 ευρώ αγγίζει το 40%. Την ίδια στιγμή αφήνουν τους καπιταλιστές και τους ιδιώτες αρπακτικά να κερδοσκοπούν χωρίς κανένα όριο, τους επιδοτούν χοντρά με δικά μας λεφτά, τους χαρίζουν φοροαπαλλαγές και αποκρύπτουν τα υπερκέρδη που αρπάζουν από τις τσέπες μας. Τα υποτιθέμενα μέτρα ελάφρυνσης που λαμβάνουν είναι κοροϊδία και ελεημοσύνες, όπως η πενιχρή αύξηση του κατώτατου μισθού, τα διάφορα πας, κοροϊδία και καλάθια. Έχουν βυθεί στη μισή κοινωνία στη φτώχεια και την εξαθλίωση, με εκατομμύρια αυτή τη στιγμή να στερούνται βασικά αγαθά και υπηρεσίες υγείας. Έχουν συντρίψει την αξιοπρέπεια των εργαζομένων.
με την επέκταση του νέου συστήματος εκμετάλλευσης στους χώρους εργασίας, το επιβάλλει στους πείνας με ένα στους τρεις να αμείβεται με 330 ευρώ, με την ελαστική, μαύρη και απλήρωτη εργασία να κυριαρχεί. Με τους νόμους του Χατζηδάκη καταργούν ιστορικά εργατικά δικαιώματα του οκταώρου, της απεργίας, των συλλογικών συμβάσεων και επιτίθεται στα σωματεία και στο συνδικαλισμό. Γενικεύουν τις ατομικές συμβάσεις εργασίας και τις νεοφιλελεύθερες διαπραγματεύσεις, που σημαίνει πρακτικά πως ο εργοδότης με την ανεργία του ύψους του 30% που έχουμε θα επιβάλλει τους μέχρι τώρα παράνομους όρους εργασίας που θέλει. Θέλουν να μας αφήσουν μόνους και αδύναμους, ανίκανους να αντισταθούμε απέναντι στον εργοδοτικό δεσποτισμό, στις καθημερινές παραβιάσεις της εναπομείνασης της εργατικής νομοθεσίας. Ακόμα για τους άνεργους που ξεπερνούν σταθερά το 1 εκατομμύριο, η νέα νομοθεσία του ίδιου υπουργού του Χατζηδάκη, που φυσικά δεν έχει δουλέψει ούτε μια ώρα στη ζωή του, μετατρέπει τον ΑΕΠ σε ένα σύγχρονο δουλοπάζαρο και συρρυκνώνει ακόμα περισσότερο όσους δικαιούνται το επίδομα ανεργίας. Ιδιωτικοποίησε ΔΕΗ, δρόμους, λιμάνια, τρένα και δίκτυα, γέννησαν χάος και απόγνωση, αλλά για αυτούς δεν ήταν αρκετές. Προχωράνε ολοταχώς στο ξεπούλημα του φιλέτου της δημόσιας υγείας, της κοινωνικής ασφάλισης, της δημόσιας δωρεάν παιδείας και ψηφίζουν εν μέσω εθνικού πένθους την ιδιωτικοποίηση του νερού και του οικολογικού πέδου. Μαζί με τη φρικιαστική απόφαση του Αρείου Πάγου για την αρπαγή των λαϊκών σπιτιών από τα φαντς, πρόκειται για την κλοπή του αιώνα. Δεκαετία συσσόρευσης ατομικού και συλλογικού πλούτου της εργατικής τάξης και των φτωχών περνάνε στα χέρια ετωνίχηδων και παρασίτων έναντι πινακίου φακής και μας πετάνε κυριολεκτικά στο περιθώριο. Δεν πρέπει να ξεχνάμε ακόμα ότι αυτοί οι ανίκανοι και επικίνδυνοι ευθύνονται για τους θανάτους 35.000 ανθρώπων την περίοδο της πανδημίας, όπου οι μισοί από αυτούς πέθαναν εκτός ΜΕΘ και οι υπόλοιποι ανέμεναν κατά μέσο όρο 5 μέρες για να μπορέσουν να διασωληνωθούν σε κοινούς θαλάμους και πρόχειρους αναπνευστήρες. Τα επιτελικά εγκλήματα, φυσικά και τα φιάσκα, ήταν αμέτρητα. Οι περιουσίες που καταστράφηκαν από πυρκαγιές, πλημμύρες και ούτω καθεξής δεν θα αποζημιωθούν και δεν έχει πάρθει κανένα μέτρο ούτως ώστε να αποφευθούν αυτές οι τραγωδίες στο μέλλον. Οι καθημερινές δολοφονίες των εργαζομένων λόγω των άδειων συνθήκων εργασίας, φυσικά, και κτηνοδία που απελευθερώνουν ιδιωτικοποιήσεις όπως των σιδηροδρόμων, είχαν σφραγίσει δεκάδες θανάτους και δυστυχώς έρχονται κι άλλοι. Η κυβέρνηση Μητσοτάκη είναι επικίνδυνη για δύο ακόμα λόγους. Πρώτον, παρέμεινε και παραμένει στην εξουσία παρά και ενάντια στην οργή, το μίσος και την αγανάκτηση των εργαζομένων, της νεολαίας και των φτωχών. Με ανίποτη ελαζονία και θράσος, δεν έχει αναλάβει ποτέ καμία πολιτική ή οποιαδήποτε ευθύνη. Για τις πυρκαγιές και για όλες τις υπόλοιπες καταστροφές όπως την πανδημία, έφταιγε υποτίθεται η περιβαλλοντική καταστροφή. Για τον πληθωρισμό και την ακρίβεια και τη φτώχεια, η ρωσοουκρανική κρίση. Για τα τέμπη έφταιγε ο σταθμάρχης. Δεν διστάζει ακόμα να συκοφαντήσει και να ενοχοποιήσει την κοινωνία με τα άθλια δόγματα της ατομικής ευθύνης, του όποιος δεν προσαρμόζεται πεθαίνει, επάξιο συμπλήρωμα του νόμου και της τάξης. Έχουν κηρύξει ένα πραγματικό πόλεμο απέναντι στους φτωχούς. Δεν μπορούν φυσικά να εφαρμόσουν τις πολιτικές τους χωρίς τη σκλήρυνση της καταστολής και του κράτους έκτακτης ανάγκης. Με αφετηρία τους κοντονόμους απαγόρευσης των διαδηλώσεων και των συναθρήσεων, ιδιαίτερα στα χρόνια της πανδημίας και των lockdown, δημιούργησαν ένα κράτος αστυνομοκρατούμενο, όπου μηχανισμοί καταστολής δρούν ατιμόρυτοι, δολοφονούν νέους και δέχονται συγχαρητήρια και μποναμάδες των 600 ευρώ, απελευθερώνοντας έτσι όλη την κοινωδία τους. Οι απρόκλητες σχεδόν επιθέσεις στις τελευταίες απεργιακές κινητοποιήσεις είναι χαρακτηριστικές. Τα αστικά δικαστήρια, από την άλλη, εφαρμόζουν ένα παρασύνταγμα για να διώκουν και να καταδικάζουν αγωνιστές και εργαζόμενους. Επιβάλλουν εκδικητικά πρόστιμα σε διαδηλωτές και απεργούς, τους φορτώνουν κατηγορίες για ιδιώνυμα δικήματα. Την ίδια στιγμή έχουν στήσει ένα ζωφερό μηχανισμό παρακολουθήσεων και εγκεμπελικής προπαγάνδας στα μέσα μαζικής ενημέρωσης, δικαστικών πραξικοπημάτων που οργανώνουν την ατιμωρησία ή και την ασυδοσία της ελίτ και των υπηρετών της. Γι' αυτόν ακριβώς τον λόγο δεν έχουν καμία τσίπα, ενώ έχουν ξεπεράσει κάθε προηγούμενο όσον αφορά τα οικονομικά σκάνδαλα, όσο και κάθε άλλο πιθανό έγκλημα. Ο δεύτερος λόγος για τον οποίο είναι επικίνδυνη αυτή η κυβέρνηση είναι γιατί έχει στρατευτεί πλήρως με τη ΣΥΠΑ και την Ευρωπαϊκή Ένωση και το ΝΑΤΟ, εμπλέκοντας άμεσα τη χώρα μας στις πολεμικές τους επιχειρήσεις, είτε ενισχύοντας οικονομικά και με εξοπλισμούς, είτε στέλνοντας αξιωματικούς και μισθοφόρους στην Ουκρανία.
μαζί με τις υπόλοιπες μνημονιακές δυνάμεις, ΣΥΡΙΖΑ και ΚΙΝΑΛ, έχουν μετατρέψει τη χώρα σε μια απέραντη βάση του ΝΑΤΟ και ειδικά στην Αλεξανδρούπολη, σε ορμητήριο των Αμερικάνων υπερελιστών, ενώ ξοδεύουν δεκάδες δις σε θηριώδεις εξοπλισμούς όταν η φτώχεια σαρώνει τον ελληνικό λαό. Τώρα για τον ΣΥΡΙΖΑ Παύλα Προοδευτική Συμμαχία, η στάση του μέσα σε αυτή τη συγκυρία είναι ενδεικτική. Με την ουρά στα σχέλια συντάχθηκε με την κυβέρνηση στη γραμμή για εθνικό πένθος, μιας και τίποτα δεν μπορούσε να ξεπλύνει τις δικές του ευθύνες για την ιδιωτικοποίηση σκάνδαλο της Τρενοσέ για 45 μόλις εκατομμύρια και την επιδότηση της Hellenic Train με 50 εκατομμύρια ετησίως που όριζε η σύμβαση που συνέταξαν. Η πρότασή του σήμερα για τους σιδηροδρόμους ήταν ίδια γαβαράλακτη με αυτή της Νέας Δημοκρατίας. Θα επαναδιαπραγματευτούμε με την εταιρεία και τους Ιταλούς για να κάνουν επενδύσεις. Φυσικά γελάει ο κόσμος. Επί των ημερών τους, μάλιστα, πραγματοποίησαν τις περισσότερες ιδιωτικοποίησεις από κάθε άλλη μνημονιακή κυβέρνηση, μεταξύ αυτών και της ΔΕΗ. Οι αμαρτίες τους βέβαια δεν σταματάνε εδώ, δεν σταματάνε στις 7 Ιουλίου του 19 με την εκλογή της Νέας Δημοκρατίας, αφού σωρευτικά έχουν ψηφίσει μαζί τους νόμους εκτρώματα, όπως αυτός του Χατζηδάκη, της Κεραμαίος, φοροαπαλλαγές για το κεφάλαιο, ξεκοκάρισμα του Ταμείου Ανάκαμψης από τα δικά τους παιδιά, τις εξοπλιστικές δαπάνες, το 600 στους ένστολους. Από κοινού έβαλαν πλάτη στα lockdown και τα διαρκή πραξικοπήματα της Νέας Δημοκρατίας εν μέσω πανδημίας, υποκλίνονταν όλοι μαζί στο Ζελένσκι και τα ναζιστικά τάγματα του Αζόφ στη Βουλή, απαιτούν ακόμα μεγαλύτερη όξυνση και επιθετικότητα στα ελληνοτουρκικά. Η κοινωνική πολιτική, η οποία αυτή τη στιγμή προσπαθούν να πουλήσουν στον κόσμο για να εφαρπάξουν την ψήφο του, δεν περιλαμβάνει ούτε κάποια αντιστροφή των ιδιωτικοποιήσεων και του νεοφιλελευθερισμού, ούτε επαναφορά της εργατικής νομοθεσίας, ούτε φυσικά αύξηση των κοινωνικών δαπανών. Οι υποσχέσεις τους θα μείνουν στα προεκλογικά σποτ, όπως όλες οι προηγούμενες, και κάθε απόπειρα διακυβέρνησης είναι καταδικασμένη να αποτύχει πολύ πιο γρήγορα. Η ψόφια αντιπολίτευση του ΣΥΡΙΖΑ μοιράζει σήμερα υποσχέσεις για δημοκρατία και δικαιοσύνη, αλλά η πολιτική του είναι ίδια με τη Νέα Δημοκρατία. Επιδόματα φτώχειας που μας παίρνουν 10 και μας επιστρέφουν ένα για ξεροκόμματο και πάντα, αν το επιτρέψει η οικονομία, δηλαδή το κεφάλαιο και οι δανειστές άρπαγες που μας έχουν κηρύξει τον πόλεμο. Η πολιτική του ΚΚΕ και σε αυτή τη συγκυρία στάθηκε διασπαστική, ρεφορμιστική και αδιέξοδη. Στην πρώτη φάση αποπροσανατόλιζε είτε ξεσπώντας ένα κρεσέντο συναισθηματισμού με συμβολικές κινήσεις και σιωπηρές διαμαρτυρίες, είτε μετά τις 8 Μάρτη, χτυπώντας στεναρά τα αιτήματα για πτώση της κυβέρνησης και την αναγκαία ανατροπή των ιδιωτικοποιήσεων. Όταν είδε ότι δεν μπορεί να ελέγξει τον αγώνα, έκανε ό,τι μπορούσε ώστε να κλείσει την οργή της κοινωνίας και να τη μετατρέψει σε μια εκλογική ενίσχυση του ΚΚΕ. Με αιχμές του τύπου, το πρόβλημα δεν είναι τα μνημόνια και ιδιωτικοποίηση, αλλά ο καπιταλισμός, και ότι θα ήταν καλύτερα ή χειρότερα αν το ΚΚΕ, ας πούμε, είχε 30-40 βουλευτές αντί για 15, αποθαρρύνουν και υποσκάπτουν τα μέτωπα στα οποία πρέπει σήμερα να αναμετρηθεί το εργατικό και νεολαϊστικό κίνημα και μεταφέρουν την αναμέτρηση αποκλειστικά και μόνο στις κάλπες. Και σε αυτή την κρίσιμη στιγμή είναι με το πλευρό της αστικής τάξης, ακριβώς επειδή αρνείται να συγκρουστεί με τον πυρήνα της αστικής πολιτικής, που είναι νεοφιλελεύθερες ιδιωτικοποίησεις και μνημονιακές επιθέσεις, που μάλιστα αποτελούν και μονόδρομο για την ελληνική παρασιτική ελίτ. Όπως όταν δεν πήρε θέση στο δημοψήφισμα του 2015 ή για την παραμονή της χώρας στην Ευρωπαϊκή Ένωση και το Ευρώ, όταν ψήφιζε τις πολεμικές δαπάνες, τον πόνους των 600 ευρώ στους ένστολους. Τέλος, μιλάει διαρκώς για τουρκική επιθετικότητα ενάντια στην εθνική κυριαρχία μας, ευθυγραμμιζόμενο και εκεί με τις αστικές δυνάμεις. Πρέπει ακόμα να αναδείξουμε το αδιέξοδο και καταστροφικό χαρακτήρα των διάφορων εκλογικών συγκολήσεων που εμφανίζονται και εξαφανίζονται κατά καιρούς, προτείνοντας ξανά το δοκιμασμένο και αποτυχημένο σχέδιο του παλιού ΣΥΡΙΖΑ. Αυτό το ρεφορμιστικό σχέδιο απέτυχε οριστικά, όχι γιατί δεν εφαρμόστηκε καλά ή γιατί έφταιγε το ένα ή το άλλο πρόσωπο, αλλά γιατί προσπάθησε να συμβιβάσει δανειστές και θύματα της κρίσης, ευρώ και απαλλαγή από τα μνημόνια, αγορές και κοινωνία. Δηλαδή τα ασυμβίβαστα. Το ΜέΡΑ25 και ο Βαρουφάκης, που εμφανίζονται σήμερα σαν κληρονόμοι και σαν αντισυστημικοί αυτού ακριβούς του σχεδίου, δεν έχουν καμία σχέση με την αριστερά, ούτε είναι κάποιο είδους εργατικό κόμμα. Είναι αστικοί και φιλοευρωπαϊκοί σχηματισμοί, ξεκομμένοι από τους αγώνες των εργαζομένων,
και με πρόσωπα ανάμεσα στους οποίους κύριους υπεύθυνους της εσχρής συνδικολόγησης του 15, όπως η διάμεση συμφωνία παράτωση των μνημονίων και άλλα πολλά. Σήμερα, μάλιστα, το ΜΕΡΑ25 ξεχωρίζει με λίγο πολύ απόλυτο τρόπο τη θέση του από τους αγώνες, όταν ψάχνεται να συγκυβερνήσει με προοδευτικούς μνημονιακούς, υπό τον όρο να μην είναι πολύ μνημονιακοί. Φυσικά, ας πούμε, αλίμονο άρχισα να ζήσουμε την ίδια τραγωδία. Συμπερασματικά, η πολιτική κρίση έχει οξυνθεί και γιγαντώνεται, αυτό που ονομάζουμε πολιτικό πρόβλημα. Αυτό συνίσταται στο ότι δεν υπάρχει λύση στις κάλπες. Και ειδικά σε αυτές τις κάλπες, όπου δεν υπάρχει αξιόπιστη εναλλακτική για τους εργαζόμενους, τα φτωχά λαϊκά στρώματα και την νεολαία. Πρώτον, γιατί η οικονομική κρίση χειροτερεύει επικίνδυνα και απειλεί άμεσα όσα δικαιώματα ή όποιο επίπεδο διαβίωσης μας έχει απομείνει. Γι' αυτό το λόγο δεν υπάρχει μικρότερο κακό. Οι εύκολες λύσεις, εκλογικές ή άλλου τύπου, έχουν χρεοκοπήσει μαζί με τη χρεοκοπία του ελληνικού καπιταλισμού. Όποια κυβέρνηση και αν μαγειρευτεί στις εκλογές θα είναι χειρότερη και θα χρειαστεί άμεσα να σταματήσει τα επιδόματα ελεημοσύνες και να επιτεθεί λυσαλέα στους εργαζόμενους και τους φτωχούς. Δεύτερον, γιατί όσο σημαντικό κι αν είναι να απαλλαγούμε από τις μνημονιακές κυβερνήσεις, θα έχουμε ακόμα απέναντί μας την Ευρωπαϊκή Ένωση και τους Αμερικάνους συμπεραλιστές την έκρηξη των ανταγωνισμών και των εξοπλισμών που φουντώνουν τους πολέμους και οδηγούν προς ένα τρίτο παγκόσμιο πόλεμο. Το πιο επικίνδυνο από όλους τους προηγούμενους, όπου ενδεχόμενη χρήση πυρηνικών επισκιάζει την ανθρωπότητα με την απειλή του αφανισμού. Το παγκόσμιο νέο σύστημα εκμετάλλευσης, όπου μια οργολική δηλαδή κοινωνία, όπου θα συνυπάρχουν ο απόλυτος πλούτος μιας ασήμαντης μειοψηφίας με την απόλυτη φτώχεια μιας συντριπτικής μειοψηφίας. Την επελάβουσα περιβαλλοντική καταστροφή, που οφείλεται στη λογική του κέρδους και τις πολιτικές του δίθεν πράσινου καπιταλισμού, τη διαρκή αντιδημοκρατική αναδίπλωση, όπου το αστικό κράτος θωρακίζεται διαρκώς με όλο και πιο σύγχρονους εξοπλισμούς, κατασταλτικούς και ολοκληρωτικούς μηχανισμούς. Τρίτον και τέλος, για να απαλλαγούν οριστικά από όλα αυτά, χρειάζεται παρατεταμένος σκληρός αγώνας και μια επαναστατική πολιτική. Η μάχη δεν κρίνεται στο κοινοβούλιο και τους θεσμούς μιας παρικμασμένης, ξέπνοης αστικής δημοκρατίας των πλουσίων, που έχει μετατραπεί σε πραξικόπημα διαρκείας ενάντια σε όλους από κάτω, αλλά στους δρόμους, στις γειτονιές, στους εργασιακούς χώρους, στα σχολεία και τις σχολές. Γιατί υπάρχει ένα σάπιο κοινωνικό, οικονομικό υπόβαθρο που γεννά τέρατα, που εκμεταλλεύονται την εργασία, τα όνειρα γυναικών και ανδρών, για αξιοπρέπεια, μόρφωση, πολιτισμό, ελεύθερο χρόνο για μια καλύτερη ζωή. Αυτή η καπιταλιστική δυσοδεία δεν θεραπεύεται με νόμους και συζητήσεις παροδία στη Βουλή, μόνο να τρέπεται. Δεν απαιτείται μόνο μια πολιτική αλλαγή ή πολύ περισσότερο μια κυβερνητική αλλαγή, αλλά μια κοινωνική αλλαγή, μια βαθιά τομή σε την καπιταλιστική επαναστατική κατεύθυνση.